Πέτρο Παπασταύρου, 8-1, εκπληκτική εμφάνιση, η ομάδα πρωταθλήτρια χειμώνα. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους παίχτες μου για όλη την προσπάθεια που καταβάλουν με τραυματισμούς, με δύσκολες συνθήκες. Τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί άριστα, πιστεύω. Και αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί έχουν φέρει την ομάδα ως εδώ και πιστεύω θα πάρουν το πρωτάθλημα. Τέλος του πρώτου γύρου, το άλλο Σαββάτο, το τοπικό ντέρμπι με το Ηλιόκαστρο στην Ερμιόνη. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο και για μένα. Παίζω με αντίπαλο το χωριό μου. Από εκεί και πέρα δεν πάβουμε να είμαστε αντίπαλοι. Θέλω το Ηλιόκαστρο να είναι μέσα στην τριάδα. Είναι αρχή όμως ακόμα και θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι γιατί έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι έχει αδικηθεί λίγο, θα μπορούσε να έχει πάει και καλύτερα το Ηλιόκαστρο. Πέτρο, η ομάδα του Πρωτοχειλιακού θα κάνει κάποιες προσθήκες και μάλλον θα είναι από την Ακαδημία. Είναι 4 παίκτες από την Ακαδημία και είναι και 3 παιδιά που έχουμε έρθει σε συμφωνία για να πλαισιώσουν την ομάδα στο δύσκολο κομμάτι που είναι ο πρωταθλητισμός. Μια και αναφέραμε το όνομα της Ακαδημίας, εχθές στο πρωτάθλημα των παιδών η ομάδα έπιασε 13. Ήταν ένα καλό παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική του παιδικού πρωταθλήματος. Εκεί έχουμε ένα πολύ δυνατό τμήμα σε αυτή την ομάδα. Παρόλο ότι παίζουμε και εκεί με μικρότερους παίχτες, 2005 γεννηθείς, δύο παιδιά ξεκίνησαν βασικοί, κατάφεραν και βάλαν 13 γκολ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Κοσμά. Γιάννη Ζαραφωνίτη, μεγάλη εμφάνιση σήμερα για το Πρωτοχελιακό απέναντι σε μία από τις ομάδες της Τριάδας, το Όσχινο Χωρίου, με το Ευρύ 8-1. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι την παρουσία μας και σίγουρα τα παιδιά δεν αξίζανε το σκορ για 8-1 δηλαδή. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά ήμασταν και εμείς πάρα πολύ σοβαροί σήμερα και να έχουμε μια τέτοια πορεία εκ συνέχεια και πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε, υγεία. Η ομάδα είναι πρωταθλήτρια χειμώνα με 4 βαθμούς διαφορά από το Μαλανδρένι, το οποίο κέρδισε και χτες στα Ήρια 1-0. Θα συνεχίσουμε το ίδιο, θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο. Είμαστε μια νέα ομάδα, μια νέα παιδιά και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο όπως πάμε τώρα, με την ίδια πορεία. Την επόμενη εβδομάδα, το ντέρμπι της Ερμιονίδας, στην Α2, Ηλιόκαστρο Πρωτοχελιακός, στην Ερμιόνη. Είναι ένα ντέρμπι τοπικό, όπως όλα τα ντέρμπι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Πάμε κανονικά σαν μια ομάδα όπως είναι όλες οι υπόλοιπες. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Γιάννη, είσαι από τους έμπειρους παίχτες της ομάδας, μια ομάδα που απαρτίζεται από πάρα πολλούς μικρούς. Υπάρχει ταλέντο σε αυτή την ομάδα? Υπάρχει πολύ ταλέντο. Είναι πολύ καλά παιδιά πάνω απ' όλα. Έχουν ήθος και έχονται και άλλα παιδιά με εξίσου το ίδιο ταλέντο. Και θέλουν τη συμπαράστασή μας, τη βοήθειά μας και την υπομονή όλων των παιχτών για τους μικρούς. Για να το λες αυτό, σίγουρα έχεις παρακολουθήσει και τους μικρούς, την ομάδα των παιδών η οποία κέρδισε χτες με το αστρονομικό 13-1 εκτός έδρας. Έχεις κάποια γνώμη για αυτή την ομάδα που έρχεται πίσω? Γιατί υπάρχουν και τις ακαδημίες και άλλες ομάδες άλλων ηλικιών, έτσι? Βέβαια. Όταν μια ομάδα οικονομικά δεν έχει δυνατότητα, όπως είμαστε πλέον στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχουν λεφτά, το μεγαλύτερο βάρος πρέπει να πέφτει στις ακαδημίες. Τα παιδιά τα βλέπω καθημερινά στην προπόνηση, δουλεύουν πάρα πολύ. Καταρχήν το αγαπάνε. Παίζουν, το βλέπουν παιχνίδι, διασκεδάζουν το βασικότερο και δουλεύουν σωστά με έναν πολύ καλό γυμναστή και πολύ καλό προπονητή όπως είναι ο κότς μας ο Πέτρος. Αλήθεια, είναι τόσο καλός ο Πέτρος που έχει διηγήσει την ομάδα? Είναι ένα νέο παιδί, δουλεύει πάρα πολύ και ναι, είναι ένας αξιόλογος προπονητής για το μέλλον. Πιστεύω ότι θα πάει σε αρκετές ομάδες να δουλέψει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.